δυσβάσταχτο για πολλούς φούρνους και στην Κρήτη το κόστος παραγωγής ψωμιού. Οι αυξημένες τιμές στην ενέργεια και στις πρώτες ύλες σε συνδυασμό με την χαμηλή αγοραστική δύναμη των πολιτών αποτελούν πονοκέφαλο για τους αρτοποιούς. Δεν γίνεται να μετακυλήσεις το κόστος το οποίο επομίζεσαι στα προϊόντα σου, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να υπάρχεις. Δηλαδή, όταν επομίζεσαι μόνο κόστος και δεν έρχεται κέρδος στο μαγαζί, το μαγαζί θα κλείσει. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Κρέκας, στο πλαίσιο συνάντησης, ζήτησε από τους αρτοποιούς να παραμείνουν σταθερές οι τιμές στο ψωμί. Από την πλευρά τους, οι επιχειρηματίες του κλάδου αναφέρουν πως δεν έχουν πρόθεση να προχωρήσουν σε άνοδο των τιμών, αλλά αντιθέτως προσπαθούν να απορροφήσουν τις αυξήσεις. Απαραίτητη είναι όμως, όπως αναφέρουν, η στήριξη από την πλευρά της κυβέρνησης, καθώς πλέον πολλοί επιχειρηματίες βρίσκονται σε αδιέξοδο και αδυνατούν να συγκρατήσουν τις τσουχτερές τιμές που επιφέρει η ακρίβεια. Η Ομοσπονδία απάντησε ότι δεν είναι στην πρόθεση των αρτοποιών να βάλουν αυξήσεις. Ούτως ή άλλως, πάντα προσπαθούμε να μην βάζουμε αυξήσεις και όλα τα χρόνια αυτό που κάναμε ήταν να απορροφούμε τις αυξήσεις που ερχόταν, είτε αυτές ήταν έμεσες ή άμεσες. Όμως, για να γίνει αυτό, θα πρέπει να υπάρξει μια στήριξη από την πλευρά της κυβέρνησης. Δεν γίνεται δηλαδή εμείς να πηγαίνουμε στην Αντλία να βάζουμε πετρέλαιο, να το παίρνουμε αυξημένο κατά 15 και 20%, να μας έρχεται το ρεύμα αυξημένο κατά 15 και 20% από τον ένα μήνα στον άλλο μήνα και εμείς να μην βάλουμε μια αύξηση στα προϊόντα μας. Έχουν περάσει εποχές δηλαδή που ο φούρνος και ο φούρναρης μπορούσαν να απορροφήσουν όλες αυτές τις αυξήσεις, διότι έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα περιθώρια κέρδους. Ενδεικτικό των δύσκολων οικονομικά συνθήκων που βιώνουν οι αρτοποιοί είναι το γεγονός ότι τα τελευταία 2 χρόνια περίπου 20 φούρνοι έχουν βάλει λουκέτο στο Ηράκλειο, μην μπορώντας να αντέξουν το κύμα ακρίβειας που πλήττει την αγορά αλλά και τα νοικοκυριά. Από το 19 πριν τον κορονοϊό μέχρι και το 21, περίπου με 22, στο νομό Ηρακλείου έκλεισαν περίπου στα 20 μαγαζιά, 20 αρτοποιεία. Μιλάμε για παραδοσιακούς φούρνους, δεν μιλάμε για πρατήρια και σημεία πώλησης. Μιλάμε για παραδοσιακούς φούρνους, το φούρνο της γειτονιάς. Αυτό το διάστημα τώρα, περίπου 1 χρόνο, είναι λίγο σταθερά τα πράγματα. Αν θα κλείσει κάποιο μαγαζί, είναι ίσως για λόγους ασθένειας. Έχει υπάρξει και αυτό. Υπάρχει μια σταθερότητα η οποία ελπίζω να συνεχίσει να είναι έτσι και να μην αλλάξει στο επόμενο μέλλον. Μειωμένος κατά 25% ο τζίρος των φούρνων από τη χρονιά της πανδημίας μέχρι σήμερα, τη στιγμή που ο προσεχής χειμώνας προμηνύεται δύσκολος για τον κλάδο. Ο πρόεδρος των αρτοποιών κάνει λόγο για νέο κύμα αυξήσεων σε πρώτες ύλες, τη στιγμή που ήδη το κόστος για το αλεύρι έχει πάρει την ανιούσα. Από την εποχή του κορονοϊού υπάρχει μία μείωση της τάξης του 25% στη μείωση των τζίρων. Ενώ οι πελάτες υπάρχουν, δεν έχουν οι πελάτες τη δυνατότητα να ψωνίσουν, οπότε έχει μειωθεί δηλαδή η αγοραστική τους δύναμη. Αυτό δυστυχώς δεν επανήλθε το καλοκαίρι που μας πέρασε, μπορώ να πω ότι ήταν ένα καλό καλοκαίρι. Το αλεύρι έχει ήδη αυξηθεί 1 μήνα τώρα από αρχές Σεπτέμβρη και έχει πάρει μια αύξηση περίπου της τάξης του 18%, το αλεύρι το σκληρό. Το θέμα είναι τώρα ότι έρχεται ο νέος χειμώνας, παραδοσιακά πάντα αυτούς τους μήνες μπαίνουν αυξήσεις σε όλες τις πρώτες ύλες που αφορούν την αρτοποιία, είτε αυτά είναι τα βουτήρα, είτε είναι οι ζάχαρες, τα άλευρα, τα λιπαρά, τα έλαια. Το ντόμινο των ανατιμήσεων επηρεάζει κάθε πολίτη, καθώς τα αυξημένα κόστη πρώτων υλών για την παραγωγή ψωμιού δεν έχουν αντίκτυπο μόνο στην τσέπη του αρτοποιού, αλλά κατ' επέκταση και στον καταναλωτή.